Σωρία καταγγελιών καταγράφονται στα αστυνομικά τμήματα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου πολίτες καταγγέλουν εξαπάτηση ή απόπειρα εξαπάτησης από επιτίδιους που παρουσιάζονται ως δικηγόροι και τους ζητούν χρήματα. Τον τελευταίο καιρό, στην περιοχή αρμοδιότητας της υποδιεύσης ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, παρουσιάζονται τα εξής κρούσματα. Άγνωστοι δράστες, προφανώς αλλοδαποί, τηλεφωνούν ηλικιωμένους, επικαλούμενοι ότι είναι δικηγόροι και πληροφορώντας τα θύματά τους ότι συγγενικά πρόσωπα και κυρίως του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, κυρίως συγγενείς εξαίματος πρώτου βαθμού, γη κατά περίπτωση, έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με θύματα ανηλίκους ή άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και η κατάστασή τους είναι κρίσιμη. Ακολούθως ζητάνε διάφορα χρηματικά ποσά προκειμένου να αποφύγουν τις ποινικές συνέπειες και για την νομική τους υπεράσπιση. Τις περιπτώσεις τα θύματα πείθονται από αυτόν τον ισχυρισμό και ακολούθως σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόσωπο το οποίο φέρεται να είναι από το δικηγορικό γραφείο πηγαίνει στα θύματα και λαμβάνει το χρηματικό ποσό. Όταν μιλάμε για χρηματικά ποσά, μιλάμε τη τάξη των 1.000 ευρώ και πάνω. Η Δέλτα Τηλεόραση εντόπισε ένα από τα θύματα της πείρας, από τον οποίο οι δράστες απέσπασαν το ποσό των 1.000 ευρώ. Το θύμα περιγράφει με λεπτομέρειες όλο το περιστατικό, από την ώρα που δέχθηκε το τηλεφώνημα έως την ώρα που παρέδωσε τα χρήματα στον υποτιθέμενο συνεργάτη του δικηγόρου. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο σε κινητό και μου παρέστανε το δικηγόρο. Εν τω μεταξύ, ενώ μιλούσαμε στο κινητό, μου λέει πάρε το γιο σου στο σταθερό, να σε πάρει σταθερό ο γιο σου για να σου πει τι έγινε. Η τράκαρα λέει και σκότωσε ένα παιδάκι. Μάλλον δεν το σκότωσε, το χτύπησε, αλλά κοντεύει να πεθάνει. Παίρνω το κινητό και ακούω μέσα τη φωνή να κλαίει μια φωνή ίδια με το γιο μου και εκεί παρασύρθηκα εγώ και του λέω τι έγινε, εμείς στεναγοριές. Και έκλαιγε, ας πούμε, και μου έλεγε τράκαρα, χτύπησε το παιδί, θα σκοτωθεί, θα πάω φυλακή. Και εκεί τρελάθηκα εγώ. Λέω, τώρα τι μπορεί να γίνει. Λέει, έχεις καθόλου λεφτά. Του λέω, δεν έχω, έχω ένα χιλιάρικο μόνο. Λέει, στείλτε το χιλιάρικο, θα στείλω ένα άτομο να το πάρει για να κανονίσω με τον πρόεδρο να τη δρανάρει τη δουλειά λίγο, μήπως μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην αρχή μου είπε, θέλω 10 χιλιάρικα. Και του λέω δεν έχω ένα χιλιάρικο, έχω. Μου λέει θα στείλω εγώ ένα άτομο να σου δώσει να πάρει το χιλιάρικο και τα άλλα τα βρούμε. Όπως έγινε σε 10 λεφτά ήρθε ένας νεαρός κάπου 35 χρονών και την ώρα αυτός συνέχιζε να μου είχε το κινητό ανοιχτό. Λέει το κινητό δεν το κλείσει. Και την ώρα που ήρθε το παιδί να πάρει τα λεφτά μου μιλούσε ο δικηγόρος, συγχρόνως μιλούσε και στο παιδί που ήταν, για να μου πει ότι είναι αυτός που ήρθε να πάρει τα λεφτά. Η αστυνομία πάντως συμβουλεύει τους πολίτες να συμπεριφέρονται με τον εξής τρόπο, εφόσον δεχθούν κάποιο ύποπτο τηλεφώνημα. Εμείς, σαν αστυνομία, θέλουμε να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία, τους πολίτες όλης της περιοχής, να επαγρυπνούν, να μην δίνουν σε καμία περίπτωση χρηματικά ποσά, αν δεν διασταυρώνουν πληροφορίες, να δουν ακριβώς περί ποιου πρόκειται, να προσπαθήσουν να κερδίσουν χρόνο στο τηλέφωνο, ενημερώνοντας την αστυνομία, ενδεχομένως με έτερη τηλεφωνική συσκευή που έχουν δίπλα τους, ή αν δεν είναι εφικτό αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μεταβούν στο σημείο έγκαιρα άντρες της υπηρεσίας μας για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες.